Με αυξημένη πλειοψηφία 165 ψήφων της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης σε σύνολο 287 ψηφισάντων βουλευτών ψηφίστηκε επί της αρχής το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση. Καταψήφισαν μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζήτησε και ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής σε άρθρα και στην υπουργική τροπολογία για του ΣΟΤΑ, το Κίνημα Αλλαγής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΜΕΡΑ 25. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, άσκησε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, κάνοντας λόγο μάλιστα πως αυτό δεν είναι για αναπτυξιακό νομοσχέδιο, είναι ωραίο μου πλυντήριο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, με τον αναπτυξιακό δήθεν πολυνομοσχέδιο, όχι στο αναπτυξιακό το δήθεν, θυμηθήκαμε ξανά, γιατί είχαμε ξεχάσει, είχε περάσει πάρα πολύς καιρός, πώς ξέρει να νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η τεχνοτροπία νομοθέτησης του παλιού πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν είναι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σχέδιο νόμου. Αυτό είναι, για να θυμηθώ έναν ωραίο τίτλο μιας ταινίας, το ωραίο μου πλυντήριο. Σε κάθε άρθρο και μία εξυπηρέτηση. Και όταν σας ζητήσαμε να μας πείτε, εσείς που λέτε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ποιους πολιτικούς δωροδοκούσε, βγήκατε μετά από 3-4 μέρες να πείτε δωροδοκούσε τον Τσίπρα και τον Πολάκη και δεν τραπήκατε να το πείτε αυτό. Και μόλις πέρασε μια ώρα, τα μαζέψατε άρον-άρον σε άλλον τηλεοπτικό σταθμό. Αυτοπαραδεχόμενος και αυτογελιοποιούμενος ότι εξαπολύεται κατηγορίες, συκοφαντίες, δίχως να έχετε κανένα στοιχείο. Ο ποιος νομίζει ότι θα μπορεί να κατηγορεί εμάς με εικασίες και υποθέσεις, αλλά δεν θα μπορούμε να το κατηγορούμε εμείς με εικασίες και υποθέσεις. Πού το είδατε γραμμένο αυτό ακριβώς, σε ποιο κώδικα το είδατε. Λοιπόν, για να ξέρει ο ελληνικός λαός και από το βήμα της Βουλής, όπως το λέγαμε και πέρσι, νόμος περισσότερο ύποπτος για διαφθορά στα φάρμακα από τελευταίο νόμο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ψηφιστεί. Είναι ο πρώτος νόμος στην ιστορία του ελληνικού κράτους που επέτρεψε αυξήσεις τιμών στα φάρμακα. Κατώτερο των περιστάσεων χαρακτήρισε το πολυνομοσχέδιο η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά, ενώ για γη και είδωρ στους λίγους έκανε λόγο ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το νομοσχέδιο είναι κατώτερο των περιστάσεων και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Γη και είδωρ στους λίγους. Βασικός στόχος του σχεδίου νόμου είναι η γενική άρση μιας σειράς ελέγχων που γίνονταν από το κράτος. Αυτό είναι ένα συμφωνημένο θέατρο του παραλόγου για επικοινωνιακούς λόγους. Άξιζε να σημειωθεί πως σε δημοσκόπηση της Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky και σε ερώτηση σε ποιον τομέα από τους επόμενους θα πήγε καλύτερα η κυβέρνηση στις πρώτες 100 μέρες της, τα φορολογικά πιάνουν την πρωτιά με 30 απαντήσεις. Ακολουθεί το «Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ» με 21, το «Κανένα» με 20, το «Ασφάλεια» με 10, το «Επενδύσεις» με 8, όλα το ίδιο 7, άλλη απάντηση 3 και «Μεταναστευτικό» μόλις έναν. Ενώ όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, 38,5% συγκεντρώνει Νέα Δημοκρατία, 25% ΣΥΡΙΖΑ, 6% το Κίνημα Αλλαγής, 5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,5% Ελληνική Λύση και 4% το ΜΕΡΑ 25. Επίσης, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για τους πολιτικούς και δικαστικούς χειρισμούς στην υπόθεση της Νοβάρτης που οδήγησαν σε ενοχοποίηση πολιτικών προσώπων. Ο κ. Γεωργιάδης αποχώρησε από το ανώτατο δικαστήριο χωρίς να κάνει δηλώσεις. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένας από τους 10 πολιτικούς που κατονομάστηκαν από τους λεγόμενους προστατευόμενους μάρτυρες ως δωρολήπτες χωρίς την ύπαρξη άλλων στοιχείων. Η υπόθεση ως προς αυτόν δεν έχει ακόμα αρχιοθετηθεί, ενώ έχει μπει στο αρχείο για 7 από τους 10 πολιτικούς. Τέλος, ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στο κίνημα αλλαγής. Και αυτό διότι η Φόφη Γεννηματά προχωρά σε έκτακτο συνέδριο μέσα στο Νοέμβριο προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο που υπάρχει στους κόλπους του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι στο συνέδριο θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν το φορέα, ενώ αναμένεται να δούμε και εκπλήξεις σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου.